κέντρο, γιατί την ευκαιρία αυτή που μου δίνει, σας το είπε ήδη ο κ. Καθηγητής, δεν είναι απαραίτητα η δική μου άποψη, και η οποία οφείλω να πω εκ προημίου ότι η άποψη, η δική μου προσωπική άποψη, εξαρτάται από κάθε ασθενή που έχω απέναντι. Αλλά, πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή θα υπερθεματίσω το ναι, δίνοντάς κάποια στοιχεία που στηρίζονται βέβαια στην βιβλιογραφία. Λοιπόν, η απαραίτητη δήλωση συμφερόντων και αυτό που εδώ που θα βασιστεί η δικιά μου παρουσίαση και τα μηδιά μου είναι ο θεραπευτικός στόχος που έχουν στις νοσοπόρες, που ξέρετε όλοι, διαφάνεια και δείχνω σχεδόν σε κάθε δικιά μου παρουσίαση, είναι το κάταγμα. Έτσι δεν θέλουμε να πάθουν οι ασθενείς μας κατάγματα, αν έχουν ήδη πάθει δεν θέλουμε να πάθουν άλλα. Οπότε λοιπόν πρέπει να διακόπτει η αγωγή. Νομίζω ότι είναι οι τρεις οι άξονες που πρέπει να αξιολογηθούν για το πότε πρέπει να διακόπτει κανείς την αγωγή. Καταρχήν, θα συμφωνήσετε ότι όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι συνεχίζει το φάρμακο να έχει αντικαταβληματική δράση, όταν το δείτε στον ασθενή σας, όταν η συνεχιζόμενη αγωγή αυξάνει την εφραυστότητα του οστού, έτσι υπάρχουν και κάποια τέτοια θέματα τα οποία ολοένα και ανακύπτουν, και όταν η διακοπή δεν συνεπάγεται την αύξηση του κινδύνου κατάγματος. Αυτά δεν τα έχω πει, όπως βλέπετε, έχετε κάποιος πολύ σημαντικότερος από μένα, αλλά εγώ αυτό που θα κάνω είναι να σας μιλήσω περισσότερο για το πρώτο και το τρίτο, μια και η συνεχιζόμενη αγωγή που αυξάνει την εφραυστότητα του οστού είναι ένα κάποιο θέμα το οποίο δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολλά βιογραφικά δεδομένα, οπότε θα στηριχτώ στο πρώτο και στο τρίτο. Γνωρίζουμε την οστική ανακατασκευή ότι όσο περνάει ο χρόνος, ενώ στην αρχή έχουμε μια ισορροπία μεταξύ οστεοπλαστικής και οστεοπλαστικής δραστηριότητας, με την πάροδο της ηλικίας, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, η οστεοπλαστική δραστηριότητα υπερτερεί με τα γνωστά αποτελέσματα της οστεοπόρωσης και την αύξηση του κατακτητικού κινδύνου. Οι φαρμακευτικές ουσίες που έχουμε, γνωρίζετε, είναι δύο κατηγοριών, είτε αναστολής της οστικής απορρόφησης, είτε επαγωγής της οστικής κατασκευής. Αυτά έχουμε στη διάθεσή μας για την οστική απορρόφηση, την αναστολή της, την επαγωγή. Το στρόγγυο έχει στοιχεία και για τα δύο. Και εγώ αυτό που θα σας δείξω είναι, αφορά όλα σχεδόν τα φάρμακα τα οποία έχουμε στην θεραπευτική μας παρέτητα. Δεν θα μιλήσω για τα εστρογόνα, καθότι όπως ξέρετε, τα εστρογόνα ναι, μεν έχουν αποδείξει την αντικαταβληματική του δράση σε όλα τα σημεία του σκελετού, όμως δεν θεωρούνται θεραπεία πρώτης γραμμής για την οστεοπόρωση. Αυτό είναι από τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για το 2012 τις προηγουμένες. Λένε την επίδραση των καταγμάτων και λιτήρες των φαρμάκων στα κατάγματα του σπονδύλου, στα μη σπονδυλικά και στα κατάγματα του ισχύου. Υπάρχει και αυτός ο μάλλον πιο απλός πίνακας που υπάρχουν, είναι στα φαρμακευτικά πρωτόκολλα του ΕΟΦ. Βλέπετε ότι όλα τα φάρμακα ελαττών του κίνδυνου σπονδυλικών καταγμάτων, άλλωστε δεν θα μπορούσαν να πάρουν και ένδειξη για θεραπεία της οστεοπόρωσης. Δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα για τα μη σπονδυλικά και έχουμε και κάτι λιγότερα φάρμακα για την αποτροπή ισχυριακού καταγμάτων. Το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει και γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό το debate, θα το δείτε και στα διάφορα άρθρα να παρουσιάζεται, είναι ότι δεν είναι ίδια τα φάρμακα της οστεοπόρωσης με τα υπόλοιπα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν. Ή αν μη τι άλλο, η πλειονότητα των φαρμάκων, και μιλάω για τα διαφορετικά, έχουν κάποια διαφοροποίηση. Ενώ ξέρετε για τα φάρμακα τα υπόλοιπα, όπως παραδείγματος χάρη δίνεται ένα φάρμακο αντιπερτασικό, θα το δώσετε μια μέρα, την επόμενη μέρα, αν δεν το πάρει ο ασθενής σας, μάλλον θα ανεβεί η πίεση του, το ίδιο συμβαίνει για το ζαχαρόδι διαβήτη. Όμως στα φωσφορικά που είναι και ο κύριος όγκος των θεραπείων που δίνουμε, υπάρχει ιδιαιτερότητα της παραμονής επί πολλά έτη στο σκελετό. Βλέπετε από μια δημοσίευση του κ. Παπαπούλου ότι μέχρι και 10 χρόνια μετά τη διακοπή του δημοσιονομικού, που δεν αντιμετωπίζεται το πρώτο δημοσιονομικό ή τον πυρονάτη, μπορείτε να το ανοιχνεύσετε στα ούρα του ασθενή σας. Και επιπλέον έχουν αρχίσει να βγαίνουν θέματα με τη μακροχρόνια χωρίς των δημοσιονομικών, όπως η οστεονέκρωση της γνάθου, τα άτυπα κατάγματα του μοιραίου, κάποια case reports με αρκετό debate για το αν τα περώδη δημοσιονομικά μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο εσωφάγου. Και αυτά όλα οδήγησαν ήδη το 2011, το σχεδόν 2011, την Επιτροπή, το FDA, να κάνει μια επιτροπή για το να αξιολογήσει τη μακροχρόνια πορεία του δημοσιονομικού και πότε θα πρέπει να συνεχίζονται οι διακόπτε. Αυτή λοιπόν η επιτροπή αξιολόγησε ουσιαστικά τρία φάρμακα. Γιατί μακροχρόνιε. Λοιπόν,
μακροχρόνιες μελέτες για τα διφοσφονικά, έχουμε για τρία φάρμακα. Είναι, έχουμε για την αλληλονάτη, έχουμε για την σενρονάτη με αρκετά λιγότερα άτομα και για το ζωοδιοντρονικό οξύ πρόσφατα. Εδώ βλέπετε την κύρια μελέτη και τη μελέτη της παράτασης της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτό που έχουμε από την ουσική, από τα δεδομένα που έχουμε και από τις τρεις μελέτες, για να σας τα δείξω το καθένα ξεχωριστά και για χάρη του χρόνου, είναι ότι όταν συνεχίζουμε τη θεραπεία μετά την πενταετία, η οστική πυκνότητα στο ισχύο, στον αφιάλ του μεριού, διατηρείται σταθερή. Δηλαδή έχουμε ένα πλατό. Στην σπονδυλική στήλη μπορεί να παρουσιάσει και περαιτέρω αύξηση και μετά την πενταετία της χορήγησης. Ενώ αν διακόψουμε τη θεραπεία μετά τα 5 έτη, στο ισχύο υπάρχει μια ήπια ελάττωση, μιλάω πάντα για την αφιάλ του μεριού, για τα πρώτα 1-2 χρόνια, αλλά μετά διατηρείται σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά διατηρείται, ενώ στην σπονδυλική στήλη έχουμε περαιτέρω αύξηση, προσέξτε, ενώ έχει διακοπή το φάρμακο. Έτσι. Γι' αυτό δεν είναι μόνο στο ένα από τα τρία φάρμακα, αλλά είναι και στα τρία. Ξεκινώντας από τη FLEX, είναι μια μελέτη η οποία είναι πολύ καλά σχεδιασμένη, μια ουσιαστικά για να σας το κάνω πιο εύκολο, μελέτη η οποία πήρε την αλεντρονάτη, η οποία χορηγήθηκε σε ασθενείς για τα πρώτα 5 χρόνια και μετά τυχιοποιήθηκαν ασθενείς στη FLEX και τι έγινε ουσιαστικά, ή συνεχίσανε κάποιοι ασθενείς, οι μισοί ασθενείς, 500 περίπου, γυναίκες πάντα έτσι, μικροψιακές, συνεχίσανε μετά την πενταετία να πάρουν και για άλλα 5 χρόνια αλεντρονάτη, ουσιαστικά 10 συνεχόμενα χρόνια, ενώ οι υπόλοιπες περάσανε σε πλασίβο. Και αυτό που φάνηκε από αυτήν την μελέτη στο τέλος της δεκαετίας είναι ότι σε όλα τα κατάγματα πλην των κλινικών δεν υπήρχε διαφορά. Μπορεί να υπήρχε διαφορά στην οστική πυκνότητα, αλλά οι ασθενείς παρουσιάζουν τα ίδια κατάγματα ισχύου, τα ίδια μη σπονδυλικά κατάγματα ή αν βάλαμε στο σύνολο κατάγματων, είτε παίρνουν 5 χρόνια φάρμακο, είτε παίρνουν 10 χρόνια φάρμακο. Η μόνη διαφορά ήταν στα κλινικά κατάγματα, τα κατάγματα με κλινική συμπτωματολογία, όπου εκεί πέρα υπερτερούσε η αλεντρονάτη επί 10 συνεχόμενα χρόνια. Αυτό είναι η μετανάλυση που έγινε και πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο New England. Βλέπετε ότι η ολική σύγκριση όλων των κατάγματων, αυτοί που πέρανε 10 συνεχόμενα χρόνια σε σχέση με αυτούς που πέρανε αλεντρονάτα 5 και μετά πλασίβο, είναι πόσο κοντά βρίσκεται. 17,7% σύνολο καταγμάτων. Λοιπόν, αυτοί πέρανε αλεντρονάτη, αλεντρονάτη πλασίβο 16,9, χωρίς στατιστική διαφοροποίηση. Αυτό που φάνηκε είναι ότι ουσιαστικά αξίζει τον κόπο να δώσεις θεραπεία πέραν της πενταετίας σε αυτούς οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και έχουν πάθει ένα κάταγμα στην πρώτη πενταετία ή σε αυτούς οι οποίοι ξεκινάνε την επέκταση με ένα BMD score κάτω από -2,5 στο ισχύο. Αυτοί αξίζει τον κόπο να πάρουν τη θεραπεία πέραν της πενταετίας γιατί σε αυτούς φαίνεται ότι υπάρχει αποτέλεσμα όπως φάνηκε και σε αυτήν τη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2010 και ουσιαστικά αυτοί που είχαν και BMD κάτω από -2,5 θεωρείται με τη στατιστική ανάλυση ότι προστατεύονται και από τα μη σπονδυλικά κατάγματα. Άρα, καλό είναι να δώσετε μόνο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου πέραν της πενταετίας, καθότι σε όλους τους υπόλοιπους δεν έχετε ελάττωση του καταγματικού κινδύνου. Η ρισανδρονάτη, που σας είπα, έχει μια μελέτη η οποία έχει αρκετά λιγότερα άτομα, γύρω στα 260. Αυτή δεν πήγε μέσα στη δεκαετία, πήγε μέχρι 7 χρόνια και αυτό που έδειξε είναι ότι υπάρχει μια διατήρηση της ελάττωσης του καταγματικού κινδύνου, όμως εδώ υπάρχει ένα σημαντικό μειονέκτημα, δεν έχουμε πλασίβο γκρουπ. Γιατί μετά την πενταετία όλοι οι ασθενείς συνεχίσαν να παίρνουν ρισανδρονάτη και είδανε ότι υπάρχει μια παρόμοια ελάττωση με αυτήν που παρουσιάστηκε στα πρώτα χρόνια της μελέτης. Αντίθετα, το ζωοδιοντρονικό οξύ πολύ πρόσφατα δημοσίευσε μια μελέτη η οποία έκανε κάτι παρόμοιο με τη FLEX. Τι έκανε λοιπόν, πήρε ασθενείς με το πνευμοψαγικές, οι οποίες πήραν τα πρώτα 3 χρόνια ζωοδιοντρονικό, γνωστή ενδοφλέβια χορήγηση μια φορά το χρόνο, και μετά την τριετία συνεχίσανε οι μισές να παίρνουν ζωοδιοντρονικό οξύ από αξιδεξίες, ενώ οι υπόλοιπες ερχόταν στο κέντρο, το ρευνητικό και τις βάζανε στο πλασίβο, την ενδοφλέβια. Τι φάνηκε λοιπόν, εξίσου ενδιαφέρον με τη μελέτη FLEX, εδώ η μόνη διαφορά στατιστικά σημαντική είναι στα μόρφωμεσικά. Αυτά δηλαδή που μπορεί κανείς να δει
μέσω της ακτινολογικής απεικόνησης. Όλα τα υπόλοιπα κατάγματα, είτε πέραν οι ασθενείς 6 χρόνια ζωντανικό, είτε πέραν 3 και τα υπόλοιπα χρόνια πλασίβο, ήταν ίδια. Βλέπετε και τη σχετική διαφάνεια από την ίδια μετανάλυση, την ίδια διαφάνεια που σας έδειξα με την αλεδρονάτη. Αυτή η μελέτη είναι σχετικά πρόσφατη, δεν έχουν προλάβει να γίνουν όλες οι μεταναλύσεις, όμως σας δείχνω αυτό που το 2011 στο SBMR δείχθηκε σαν μια παρουσίαση, είναι ότι οι ασθενείς τελικά που επωφελήθηκαν από την τριετή επέκταση, δηλαδή που πήραν 6 χρόνια ζωνανδρονικό, ήταν αυτές οι οποίες εμφάνισαν κάταγμα κατά την πρώτη τριετία. Αυτές λοιπόν είχαν λόγο να συνεχίσουν πέραν της τριετίας, ή ξεκινήσαν την τριετή επέκταση μετά σκορ στο υλικό ισχύο πάντα κάτω από μείον 2,5. Όλες οι υπόλοιπες μάλλον δεν ωφελήθηκαν. Δέστε πόσο ίδιο είναι το συμπέρασμα με την αλεδρονάτη, με αυτό που κατέληξε η Flex. Άρα φαίνεται ότι τα λιποσχολικά έχουν μάλλον ένα κοινό τρόπο δράσης όσον αφορά την συνέχιση της αντικαταλληλικής τους ικανότητας πέραν της 3, 3 ή 5 ετών. Συνεχίζω με άλλο λιποσχολικό το οποίο δεν έχει μελέτη για κατάγματα πέραν της πεντεατρίας, μιλάω για την υπαδρονάτη, όμως αξίζει τον κόπο να πούμε ότι τα αποτελέσματα που έχουμε για την υπαδρονάτη, που είναι κυρίως αφορά την οικοστική πυκνότητα, καθότι για την καταγματικό κίνδυνο έχουμε έρθει 3 χρόνια, έχουμε λοιπόν δεδομένα, αν μη τι άλλο, για ασφαλή χορήγηση πέραν της πεντεατρίας, γιατί δεν ξέρω αν κανείς θα σκεφτόταν να δώσει ένα φάρμακο το οποίο, αν μη τι άλλο, δεν υπάρχουν δεδομένα για πέραν της πενταετίας χορήγησης. Αυτό δείχνει το πώς συμπεριφέρεται η BND στα 5 χρόνια χορήγησης στο λυκό ισχύο και στην αρχή 1-2. Βλέπετε αυτό το πλατό που κάνετε στην συνεχή πενταετή χορήγηση. Και περνάμε στο ένα άλλο πολύ δυνατό φάρμακο το οποίο έχουμε στην δυνατότητα, στα χέρια μας, είναι το τενόσουμα. Περνάει μια περίοδο πια ορίμασης. Το έχουμε στη διάθεσή μας για σχεδόν 2 και περισσότερα χρόνια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πλέον αποτελέσματα τουλάχιστον για τα κατάγματα για τα πρώτα 5 χρόνια, θα έχουμε και για τα επόμενα 6 χρόνια. Τι φάνηκε σε αυτή την πρόσφατη μελέτη, ότι το τενόσουμα όταν χορηγηθεί πέρα από τα 3 χρόνια έως τα 5 χρόνια, θα έχουμε και κάποια στιγμή αποτελέσματα και δεκαετία, είναι ικανό να συνεχίσει να αυξάνει την οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης. Βλέπετε, εδώ δεν έχουμε πλατό όπως τα λιποσχολικά, φτάνει στο 13,7% η αύξηση της οστικής πυκνότητας στην σπονδυλική στήλη, ενώ παρόμοια συνεχή αύξηση έχουμε στο ισχύο. Όμως, τι κάνουμε στα κατάγματα. Στα κατάγματα λοιπόν φαίνεται ότι διατηρείται το ποσοστό των καταγμάτων χαμηλό, όπως ήταν και στα πρώτα 3 χρόνια της μελέτης, όπου εδώ έχουμε πλασίβο γκρουπ. Η διαφοροποίηση είναι ότι εδώ έχουμε μια καινούργια στατιστική προσέγγιση. Η στατιστική προσέγγιση είναι το λεγόμενο virtual twins. Δηλαδή, πήρανε ασθενείς οι οποίοι είχαν τα χαρακτηριστικά του πλασίβο γκρουπ στο baseline και θεώρησαν, κάνοντας μια ουσιαστικά προβολή στο μέλλον, ότι κάπως έτσι θα συμπεριφερόταν η ομάδα του πλασίβο. Και εκεί, μάλλον, δείχνει ότι το φάρμακο υπερτερεί σε σχέση με αυτήν την virtual ομάδα πλασίβο, την τεχνητή ομάδα πλασίβο. Δεν θα σχολιάσω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Προφανώς, αυτοί που το έχουν σχεδιάσει γνωρίζουν πολύ καλή στατιστική και προφανώς είναι αποδεκτό, καθότι έχει δημοσιευθεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν έχουμε μακροχρόνιες μελέτες, έχουμε μια συμπεριφορά την οποία δεν μπορούμε να την ξέρουμε από πριν. Καθότι στην ομάδα του πλασίβο και στην ομάδα της μελέτης υπάρχουν δύο παράμετροι οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Ποιες αυτοί είναι οι παράμετροι? Είναι οι παράμετροι του drop-out, δηλαδή οι ασθενείς που αποφασίζουν να φύγουν από τη μελέτη, και είναι και οι παράμετροι της compliance, δηλαδή της συμμόρφωσης της θεραπείας. Θεωρητικά λοιπόν υπάρχει η πιθανότητα. Και στατιστικά λένε ότι όσοι δεν συμμορφώνουν στη μία θεραπεία, δεν θα συμμορφώνονται και στη θεραπεία του πλασίβου. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, προφανώς η διαφοροποίηση στη μακροχρόνια της μελέτης, μάλλον δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως το άλλο ενδεχόμενο, είναι να έχουμε αρκετά drop-outs, δηλαδή να φεύγουν αρκετοί από την ομάδα του πλασίβου, γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους υγιείς,
Ενώ επίσης να φεύγουν αρκετοί οι οποίοι είναι ασθενείς. Με αποτέλεσμα αυτή η διαφορά μεταξύ του καταναγκαστικού κινδύνου να μεγιστοποιείται. Όμως, μάλλον το πιθανό σενάριο σε ένα τόσο καλό και σε ένα τόσο μάλλον, να το πω διαφορετικά, σε ένα τόσο αποτελεσματική όπως το τενός που αφήνεται κάνει τεράστιες αλλαγές στη γνωστική πυκνότητα, είναι μάλλον αυτό το σενάριο που θεωρούσα εγώ ότι είναι πιο πιθανό. Σας είπα τα σενάρια αυτά δεν τα έχω βάλει εγώ, τα έχει βάλει ο Ήκο Σίμων. Όπως λοιπόν αναμένουμε ότι σε μια τέτοια μελέτη όπως η μελέτη του τενός είναι μάλλον πιθανότερο να έχουμε αρκετά dropouts από την ομάδα του πλασίμπο, γιατί οι ασθενείς είναι χειροτερεύουν και μάλλον δεν μπορούμε να τους συνεχίσουμε να τους δούμε πλασίμπο και πρέπει να τους δώσουμε αρκετή θεραπεία, ενώ το ίδια η αγωγή μπορεί να κάνει πολλούς ασθενείς μας να φτάσουν σε επίπεδα τα οποία δεν θέλουμε να συνεχίσουμε την αγωγή. Και άρα είναι αρκετά πιθανό, αν συνεχίσουμε αυτή τη μελέτη, μάλλον το αποτέλεσμα να μην είναι τόσο στατιστικά σημαντικό. Δηλαδή να πλησιάζει ο πραγματικός κίνδυνος της ομάδας του πλασίμπο και την ομάδα των τενόσμων. Άρα είναι αρκετά πιθανό σε ένα τέτοιο φάρμακο, αν το χορηγήσουμε για πολλά χρόνια, να μην έχουμε τόσο μεγάλη διαφοροποίηση. Εδώ φαίνεται η ετήσια επίδοση των νέων μη σπονδυλικών καταγμάτων στην ομάδα που πήρε για 5 συνεχόμενα χρόνια θεραπεία. Αυτό που δεν θέλω να πιστέψω στην προσοχή σας είναι αυτή η καθοδική πορεία του πλασίμπο γκρουπ. Δέστε, ξεκίνησε από 3,1, πήγε στο 2,7, πήγε στο 2,3. Πέφτει 0,4 κάθε χρόνο. Είναι η ομάδα του πλασίμπο. Έτσι, είναι η ομάδα η οποία δεν παίρνει φάρμακο και παίρνει μόνο ασβέστιο και βιταμίν D. Βλέπετε πώς πέφτει. Τι θα γινόταν αν συνεχίσαμε να είχαμε την ίδια ομάδα πλασίμπο γκρουπ? Μήπως θα έχει πέσει κι άλλο, θα ήταν πολύ κοντά στα εντελά του καταγματικού κινδύνου με τον τενόσκο και μήπως δεν θα έχει τότε στατιστικά σημαντική διαφορά? Οι virtual twins έχουν, αλλά μήπως θα γινόταν το σενάριο αυτό που έδειξα πριν και τελικά δεν κατάφερε να μας αποδείξει? Βέβαια, αξίζει τον κόπο να πούμε, ότι για να μην αδικήσουμε τη συγκεκριμένη αγωγή, ότι τώρα που έχουν αλλάξει πολύ οι κανόνες ηθικής, δεν μπορούμε να βάζουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν βαριά οστεοπόρωση μελέτες, ενώ παλιά μπορούσαν, όπως είναι και σε δυνατή μελονά. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα φάρμακο είναι πολύ πιο δύσκολο να δείξει την αντικαταστατική του δράση όταν έχει ασθενείς που δεν μπορούν να πάθουν πολλά κατάγματα, και αυτό έγινε στις μελέτες του τενόσπων, και άρα προφανώς το φάρμακο μπορεί να δράσει και σε τέτοιες κατηγορίες. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν είχε παραδείγματος χάρη ομάδα, είχε βάλει ομάδα ασθενών οι οποίοι στην τριετία, στην πενταετία θα παθαίναν ένα στους τρεις κατάγματα. Εδώ παθαίνουμε μόλις το 7%. Τώρα, τι γίνεται με το τενόσυνο όταν σταματάμε την αγωγή? Σας τα είπε πολύ καλά χθες ο κύριος Τουρνής. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα rebound στους δείκτες της σωστικής αναλλαγής και επίσης έχουμε και μια πτώση στο BMD, στο λειτουργική στιγμή και στο ισχύο. Αυτό που γίνεται, ξέρουμε από την ομάδα του Brown, ότι με το που θα ξαναδώσει το φάρμακο, αυτό που θα παρατηρηθεί είναι να ελαττωθούν οι δείκτες σωστικής αναλλαγής σε επίπεδα παρόμοια με το baseline, με την αρχική χορήγηση, ενώ η οστική πυκνότητα θα ξαναπεταχθεί εκεί που ήταν όταν σταματήσανε τη θεραπεία. Άρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, γνωρίζουμε ότι ακόμα και ένα ασθενή που θα σταματήσουμε να του δίνουμε αγωγή, με το που θα διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, δίνοντας κατευθείαν την επόμενη δόση τενόσμων, θα έχουμε μια μεγάλη αύξηση της οστικής πυκνότητας και ελάττωση των δυνατικών οστικής αναλλαγής. Αυτό που επίσης σας είπε ο κ. Τουρνής από μια πολύ πρόσφατη μελέτη, είναι ακόμα η publication, δεν έχει βγει σε hard copy, είναι ότι η διακοπή του φαρμάκου και έχουν δεδομένα για 700 ασθενείς και για 0,8 χρόνια, αν μη τι άλλο, δεν επέφερε αύξηση του κινδύνου κατάγματος σε σχέση με την ομάδα του πλασίμπο. Άρα, αν μη τι άλλο, κόβοντας το τενόσυνο για ένα χρονικό διάστημα γύρω στον ένα χρόνο, ξέρετε ότι ξεκινώντας το ξανά θα έχετε τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα και σίγουρα τουλάχιστον στον πρώτο χρόνο δεν θα πάθουν περισσότερα κατάγματα οι ασθενείς αυτοί. Πάμε πιο γρήγορα στα υπόλοιπα φάρμακα, γιατί η ραλοξιφένη έχουμε αποτελέσματα τουλάχιστον για το καταγματικό κίνδυνο έως 4 χρόνια. Έχουμε επίσης την ίδια ελάττωση
της οστικής πυκνότητας που την κόψουμε, αλλά ξέρουμε ότι αν θα ξαναξεκινήσουμε, πάλι θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Μια παρόμοια πυκνότητα με το νόσημα και επίσης ξέρουμε ότι μπορούμε να τη δώσουμε έως και 8 χρόνια ασφαλώς. Δεν σημαίνει ότι 8 χρόνια να τη δώσουμε θα έχει ελάττωση δραματικού κινδύνου. Ξέρουμε ότι έχουμε, μπορούμε να τη δώσουμε με ασφάλεια για 8 συνεχόμενα χρόνια, όπως φάνηκε από τις μελέτες Μόρ και Κόρ. Και επίσης, ένα καινούριο σερβ, το οποίο έχουμε στην δυνατότητά μας, η Βάζα Ροξιφένη, μια μελέτη η οποία, ένα φάρμακο το οποίο έχει μελέτη για ελάττωση του κατάγματος για 5 χρόνια και έχει και μια 7ετή επέκταση, όμως ήταν αχώρηση στην ασφάλεια. Εδώ ξέρουμε ότι μπορεί η Βάζα Ροξιφένη, υπάρχει και ομάδα που μας είπε, να ελαττώσει τον καταγματικό κίνδυνο στους σπονδύλους και στα μη σπονδυλικά κατάγματα, αλλά στα μη σπονδυλικά αφορούν μόνο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, δηλαδή αυτοί που έχουν τα σκορ κάτω από μείον 3 ή ένα σπονδυλικό κάταγμα. Δεν προστατεύει τα μη σπονδυλικά κατάγματα στις υπόλοιπες ασθενείς. Και εφταετή επέκταση έδειξε δεδομένα ασφάλειας, αλλά το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε εφταετή επέκταση για ασφαλή χορήγηση, ότι αν δώσουμε για 7 συνεχόμενα χρόνια μαζί το εξφαίνει και τα 7 χρόνια θα προστατεύουμε στους ασθενείς μας για κατάγματα. Αναβολική θεραπεία. Στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή η τεριπαρατήθη πηγαίνει από 84 για εμβολικούς λόγους έχει αποσυρθεί. Οι μελέτες της τεριπαρατήθησης αφορούν 18 μήνες χορήγησης για την ελάττωση του καταγματικού κινδύνου τόσο στο σπονδυλική στήλη όσο και στα μη σπονδυλικά κατάγματα. Έχει πάρει για 24 μήνες, αλλά έχει πάρει από τη μελέτη της Euroforce η οποία αφορά BND, δεν αφορά κατάγματα. Και τελειώνοντας με το ραλανικό στρόπιο, ένα φάρμακο το οποίο σας είπε ο κ. Παριλάνο έχει αρκετές μελέτες. Έχει μελέτη όπως η Σόδο και η Τρόπος που αφορούν την ελάττωση του κατάγματος των καταγμάτων σε όλες τις σπονδυλικές θέσεις. Να μην το σχολιάσουμε περισσότερο αυτό στα 5 χρόνια. Και έχουμε και μελέτες επέκτασης η οποία έχει φτάσει μέχρι τα 10 χρόνια. Προσέξτε όμως, 230 ασθενείς είναι η δεκαετής επέκταση. Δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες, με τον αριθμό αυτό που είδαμε στην πρώτη πενταετία. Και αυτοί που πήραν για 10 χρόνια είναι αντιπροσωπευτικοί από τη ΣΟΤ και την Τρόπος. Είδαμε για τα virtual queens, εδώ μιλάμε για αντιπροσωπευτικούς ασθενείς. Εδώ φάνηκε ότι εδώ οι 200 τόσοι ασθενείς ελαττώνουν τον κίνδυνο των καταγμάτων των σπονδυλικών και των μη σπονδυλικών, όμως δεν υπάρχει πλασίμπο, απλά αντιπροσωπευτικά πλασίμπο. Τέλος, για να τελειώσω με αυτήν την πρώτη-τελευταία διαφάνεια, τα δεδομένα που έχουμε για την καταγματική δράση, θα ήθελα αυτά, αν μη τι άλλο, αν θυμόσαστε μία διαφάνεια που η δικιά μου παρουσίαση ήταν αυτή. Για την καταγματική δράση έχουμε για το νόσημα 5 χρόνια, αλενδρονάτη 10, ζωνευρονικό 6 χρόνια, ελισανδρονάτη 5, σας είπα για τα 7, με την λόγω του μικρού αριθμού των ασθενών, μανδρονάτη ως 3 έτη, ραλοξιφένη ως 4. Βαζαλοξιφένη 5, στρόντιο 5, το βάζω μέσα σε παρενθέσεις και την δεκαετία λόγω του μικρού αριθμού ασθενών, ό,τι έκανα ακριβώς για την ρησενδρονάτη, τεριπαρατήθη 18 μήνες. Για ασφαλή χορήγηση, αντίθετα, είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα, καθότι έχουμε για το τενόσημο από 8 ετία πρόσφατη 2012 ανακοίνωση, αλενδρονάτη 10 χρόνια, ζωνευρονικό 6, μανδρονάτη 5 χρόνια, όχι, 3 είναι για την καταγματική δράση, ραλοξιφένη 8, βαζαλοξιφένη 7, συγγνώμη, φορές. Η τεριπαρατήθη 24 έχουμε βάλει το 36, γιατί έχουμε μελέτες για την steroid use οστεοπορώσης. Εκεί μπορεί να το δείτε στους 36 μήνες, όχι για την μετοπιστική οστεοπόρωση. Και το στρόντιο τη δεκαετία, τα δεδομένα σας τα έδειξε ο κ. Παϊωάννου θες. Η οστεοπόρωση λοιπόν είναι μια χρόνια νόσος, έχει ανάγκη χρόνια θεραπείας. Συμφωνώ σε αυτό. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι μάλλον θα χρειάζεται να έχουμε μια προσέγγιση ατομική. Γιατί πάρα πολλοί από τους ασθενείς μας, εκτός από αυτούς που έχουν υψηλό καταγματικό κίνδυνο, έχουν ανάγκη διαδοχικών θεραπευτικών σχημάτων και είναι πιθανόν να χρειάζονται διαλύματα στη θεραπεία. Καλό είναι να γνωρίζουμε την βιογραφία και να έχουμε μια ατομική προσέγγιση στον κάθε ασθενή μας. Θεραπεύουμε λοιπόν τον ασθενή, δεν θεραπεύουμε την ασθένεια. Έχουμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση και με αυτό σας ευχαριστώ και ευχαριστώ. Holiday periods θα μπορούσες να κάνεις κάπου μικρές ανάπαυλες θεραπείες
είτε αλλάξαν ανάμεσα σε διαδοχικές θεραπείες είτε και στην ίδια θεραπεία. Ας το αφήσουμε σαν θέμα να το σχολιάσετε αργότερα εσείς. Επομένως, πάμε τώρα στην αντίθετη πλευρά. Όπως είπαμε, ο μιλητής είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος θα πει όχι, δεν πρέπει να προγραμματίσετε προσωρινή μακρόχρονη διακοπή της προσωρινής αγωγής σε όσους θα μπορούν να πούσουν ασθενείς. Αυτή τη λογοθέτηση θα υποστηρίξω. Το ρεαλιστικό θέμα που έθεσα προηγουμένως για την προσωρινή, καμιά φορά είναι και μια απέτηση του ασθενούς. Μην ξεχνάτε ότι οι ασθενείς σε μια μακρόνη θεραπεία όπως αυτή έχουν και αυτή μια θέση δική τους και αυτό θα τους ακούω. Και δεδομένως, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση του καθηγητή του κ. Ρίτη και το συνδυαστικό συμβούλιο του Λαΐδο. Δεν άκουσα πολλά επιχειρήματα. Και έχω την αίσθηση, συνεχίζω να έχω την αίσθηση, ότι μετά την τρίτη μου διαφάνεια πρέπει να κατέβω. Επομένως, η δεύτερη διαφάνεια είναι ουσιαστικά η σύγκρουση συμφερόντων. Και η τρίτη διαφάνεια είναι, με ρωτήσατε αν πρέπει να προγραμματίζετε προσωρινή ή μακροχρόνια διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. Αλλά όπως ίσως θυμάστε, ο Λένον είπε, η ζωή είναι αυτό που μας συμβαίνει όταν εμείς προσπαθούμε να προγραμματίσουμε, να κάνουμε άλλα σχέδια. Επομένως, μπορεί να έχουμε κάθε διάθεση να προγραμματίσουμε οτιδήποτε. Αλλά στην πραγματικότητα, και μην με πάρετε άσχημα, μου αρέσει και εμένα να προγραμματίζω πάρα πολύ. Μόνο πολύ πολύ συχνά αυτά που προγραμματίζω δεν γίνονται. Επομένως, δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω να επιχειρηματολογώ. Όχι, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα απολύτως. Ειδικά δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε, και αυτό επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε σε μια κατάσταση όπως είναι η οστεοχώρηση, η οποία είναι νόσος. Και κάποτε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ο καθηγητής ο κ. Λυρίδης, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτά, να εξηγήσει ο ίδιος πόσο δύσκολο ήταν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να καταλάβει η επιστημονική κοινότητα, η ιατρική κοινότητα, ότι η οστεοχώρηση είναι νόσος. Επομένως, ανήκει στα μεταβολικά νοσήματα, είναι η συχνότερη μεταβολική νόσος και βεβαίως χαρακτηρίζεται ως χρόνια προοδευτική, η οποία έχει πολυπαραγωγική αιτιολογία. Γιατί η οποία μας ενδιαφέρει, γιατί ο σκοπός, γιατί το τελικό της αποτέλεσμα, το δυσάρεστο της αποτέλεσμα, είναι το κάτω. Αν θέλουμε να το δούμε από όψη βαρύτητας της νόσου, αν θέλουμε να υπολογίσουμε αίτη ανεπάρκειας, ανικανότητας, η οστεοπόρωση που βρίσκεται εδώ κοστίζει περισσότερα αίτη ανεπάρκειας σε σχέση με το άσθημα, ή σε σχέση με την ημικρανία ή σε σχέση απίστευτο για ρευματολόγους με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και επίσης αίτη ανεπάρκειας εδώ είναι καρκίνη περισσότερα από ότι ο καρκίνος του στομάχου ή ο καρκίνος του μαστού ή το πολλαπλό μυέλο. Η λογική εδώ είναι ότι αυτή η νόσος προκαλεί ανικανότητα, προκαλεί ανεπάρκεια. Και από μια πάρα πολύ πρόσφατη παρουσίαση, την οποία ο κ. Μάγκρας είναι και συγγραφέας, η λογική του να περιμένουμε αυξήσεις στον αριθμό των καταγμάτων ισχύου φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και στην Ελλάδα. Μια πιθανή ερμηνεία γι' αυτό είναι ότι ο πληθυσμός μας γυράσει. Επομένως, η λογική εδώ είναι ότι αν εξαιρέσει κανείς μια πολύ μικρή χρονική στιγμή ανάμεσα στο 2002 και στο 2007, και ευτυχώς γιατί αυτό δείχνει ότι κάτι κάνουμε και με την κλινική μας προσέγγιση, στην πραγματικότητα ο αριθμός των καταγμάτων και των καταγμάτων ισχύου συγκεκριμένα από τα χειρότερα κατάγματα διαρκώς αυξάνεται. Δεν θέλω να μείνω πολύ στην παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης. Τα ακούσαμε, η ιστική απώλεια μετά την εμινόπαυση, η έλλειψη αντεστίου και βιταμίνη D, άλλα πολλά αίτια προκαλούν ελάττωση της οστικής μάζας και επιδείνωση της ποιότητας. Η ανεπαρκής κορυφαία οστική μάζα επίσης μπορεί να συντύνει μαζί με όλα αυτά τα αίτια στο να δημιουργηθεί χαμηλή οστική μάζα και επομένως και διαταραχή της οστικής αρχιτεκτονικής και τελικά σαν συνέπεια τραύματος αυτό που μπορεί να προκληθεί είναι κάταγμα. Και εμείς τι έχουμε στα χέρια μας, πολύ ωραία προηγουμένως, έχουμε στα χέρια μας μια μέτρηση οστικής πυκνότητας. Ωραία. Και προσπαθούμε να πάρουμε κλινικές αποφάσεις, όσοι από εμάς προσπαθούμε να το κάνουμε, με βάση μια μέτρηση οστικής πυκνότητας. Τα ξέρουμε για την οστική πυκνότητα, ξέρουμε τι είναι το T-score και ξέρουμε τι είναι το Z-score. Αυτό που δεν θυμόμαστε όταν βλέπουμε μια οστική πυκνότητα είναι αυτό.
ότι έχοντας μια γυναίκα στα 53 της, η οποία θα χάσει τα ιστρογόνα της, σε 5 μόλις χρόνια, οι αλλαγές στο σπογκώδες οστούν και οι αλλαγές στο φλοιώδες οστούν θα είναι τεράστιες. Αυτό είναι αυτό που μας λέει η Δέξα. Εμείς βλέπουμε μια Δέξα, αλλά θα έπρεπε να σκεφτόμαστε αυτό. Θα έπρεπε να σκεφτόμαστε ότι η αύξηση του ρυθμού της οστικής ανακατασκευής μετά από τη διακοπή των ιστρογόνων τι κάνει. Τις οστεοδακίδες τις κάνει πιο λεπτές, τις κάνει να χάνουν τη συστηκτικότητά τους. Βλέπετε εδώ υπάρχουν μεγάλα κενά, τις κάνει να χάνουν τον αριθμό τους. Και ώστε το φλοιώδες οστούν, οι τρύπες του φλοιώδες οστούν να αυξάνονται και το πάθος του φλοιού να ελαττώνεται. Επομένως, πολύ καλή είναι η Δέξα, αλλά όλα αυτά δεν μας τα δείχνουν. Και οι διαφορές στη μικροαρχιτεκτονική του σπογκώδους οστού είναι τεράστιες και συνιστούν αίτιο εθραυστότητας. Οι διαφορές στο φλοιώδες οστούν, και εδώ ας αφαιρέσω τον όρο στεοφόρωση, ας κρατήσω μόνο τον όρο γύρανση, που θα μας βολέψει σε ορισμένες περιστάσεις, όπως θα δείτε. Βλέπετε διατομή φλοιού, βλέπετε ενδοστικό μέρος και περιοριστικό μέρος, βλέπετε πάθος και ποροτικότητα φλοιού και βλέπετε πως είναι στην ηλικία των 90 ετών. Επομένως, αυτό εδώ, σαν δομή, θα σπάσει ή δεν θα σπάσει. Ευτυχώς πληθαίνουν οι φωνές. Ευτυχώς πληθαίνουν οι φωνές των ανθρώπων που θεωρούν ότι η Δέξα δεν είναι ο μόνος τρόπος, δεν πρέπει να είναι ο μόνος τρόπος για να βάζουμε τη διάγνωση στο οστεοπόρωση. Επομένως, εμείς σήμερα γνωρίζουμε ότι ο οστεοπόρωση είναι το μείον 2,5, αλλά πολύ σοβαροί άνθρωποι έρχονται να σημειώσουν ότι αν η κλινική μας διάγνωση βασίζεται μόνο στην Δέξα, τότε στην πραγματικότητα θα χάσουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν υψηλό κίνδυνο κατάρματος. Και επομένως, εδώ υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το ποιο είναι το κλινικό. Η κλινική διάγνωση, ποιος είναι ο κλινικός ορισμός της οστεοπόρωσης, ο οποίος θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και που όλοι μας κάνουμε καθημερινά στο ιατρείο μας, είναι να προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τον ατομικό κίνδυνο κατάρματος. Θα πάρουμε το ιστορικό, θα κάνουμε την κλινική εξέταση, θα κάνουμε τον αστιακό έλεγχο όσο και όπου μπορούμε, θα κάνουμε τον ακτινολογικό μας έλεγχο, συμφωνώ πρέπει να γίνεται ο ακτινολογικός έλεγχος, θα μετρήσουμε την οστική πυκνότητα, θα υπολογίσουμε το φράξ. Και βεβαίως να θυμόμαστε ότι η Δέξα είναι μία μόνο από τις παραμέτρους που ενσωματώνει το φράξ και τελικά θα υπολογίσουμε για τον ασθενή μας τον κίνδυνο κατάρτισης. Και με ρωτάτε αν πρέπει να διακόψω την οστεοπόρωση, τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Όχι. Η θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι μια πυραμίδα. Είναι μια πυραμίδα στην οποία στη βάση της βρίσκεται η διατροφή, βρίσκεται η φυσική δραστηριότητα, βρίσκεται η χρόνια των πτώσεων. Όχι, δεν πρέπει να ελαττωθούν ποτέ. Εάν υπάρχουν δευτεροπαθή αίτια, τα δευτεροπαθή αίτια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Πρέπει να αντιμετωπίζονται για πάντα. Και αν με ρωτάτε για τα ειδικά στοιχεία τη φαρμακοθεραπεία, τα ειδικά είδη, ας το πούμε, αγωγής για την οστεοπόρωση, εδώ ο φίλος μου Ζώης έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Μάζεψε κι αυτός, και εγώ θέλω μόνο με ελάχιστες διαφάνειες, γιατί το έκανε για μένα πάρα πολύ καλά, να δείξω τι έχουμε στη διάθεσή μας. Και όταν κουβεντιάζω για θεραπεία με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες, θα πρέπει να σκέφτομαι, όταν με ρωτάνε πόσο καιρό, για ποιον ασθενή. Αν προσπαθώ να γενικεύω, τότε θα χάνω σίγουρα τον ασθενή που έχω μπροστά μου. Επομένως, είναι το ίδιο να διακόψω την αγωγή σε μια γυναίκα 52 ετών, που ο μόνος παράγοντας κινδύνου είναι ένα -2,7 στην BMD. Είναι το ίδιο μια γυναίκα 61 ετών που έχει ήδη υποστεί δύο κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Μια γυναίκα 77 με συμφαρό διαβήτη, με υπέρταση, με άνοια. Ένας άντρας 81 με χάπτη Πάρκινσον. Και άπειρα τέτοια σενάρια όσα οι ασθενείς μας. Είναι το ίδιο πράγμα. Και αν πρέπει να με ρωτάτε επίσης πόσο καιρό θεραπεία, ξανά, ποιος ασθενής. Όλοι οι ασθενείς θα τη δουν το ίδιο, στην ίδια αγωγή για οστεοπόρωση. Υπάρχουν διαφορές ανάλογα με τον τρόπο χορήγηση του φαρμάκου, αν είναι περός, αν είναι IV, αν είναι ενδομυϊκά, αν είναι υποδόρια. Υπάρχουν responders ή non-responders. Υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται στην αγωγή περισσότερο από άλλους. Και ποιοι άλλοι παράγοντες καθορίζουν την ανταπόκριση στην αγωγή εκτός από τη συμμόρφωση. Και άκουσα πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη χαρά, τον κύριο Κοσμίδη προηγουμένως να κουβεντιάζει για αυτό το άνθρωπο, το οποίο και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα άνθρωπο που έχει γίνει πριν από λίγες μέρες και προσπαθεί να αναλύσει τα χαρακτηριστικά ασθενών οι οποίοι έχουν υποστεί μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα ενώ έπαιρναν κανονικά την αγωγή τους σε αλεντρονάτη. Άρα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δεν μπορεί. Και εδώ ειδικά σε αυτό το άρθρο, ασθενείς οι οποίοι έχουν άνοια, ασθενείς οι οποίοι έχουν Πάρκινσον, ασθενείς με έλλειψη περισσότερο, ασθενείς με προηγούμενα κατάγματα, έχουν
έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για να υποστούν κατάγματα, έστω και αν παίρνουν μια συγκεκριμένη αγωγή. Αυτά τα έκανε ο Ζώης. Τα έκανε πολύ καλά για την Αλευρονάτη, για τον ανελικτό στρόντιο δεν θα συμφωνήσω. Οι αριθμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τα κατάγματα είναι οι ίδιοι με τους αριθμούς της Κλέξης, επομένως δεν καταλαβαίνω τη διαφορά στον αριθμό. Συμφωνώ για την Αλευρονάτη, στο Λεδονικό ή Μπαδρονάτη. Συμφωνώ βεβαίως για την Νόσουμπα, συμφωνώ για Βαζεντόξιφερ, συμφωνώ για την Αλοξιφένη, συμφωνώ για τις παραδομώνες και για την ορμονική υποκατάσταση. Δεν ξέρω ποιος από εμάς ακόμα έχει το κουράγιο να κουβεντιάσει για μια μακροχρόνια απορρίμηση ορμονικής υποκατάστασης. Επομένως, αυτά είναι ήδη δημοσιευμένα. Αλλά αυτά είναι επιχείρημα ότι πρέπει να διακόψω την αγωγή. Αυτά εδώ είναι εργασίες δημοσιευμένες με βάση την αποτελεσματικότητα και μάλιστα στο πιο σκληρό παράγοντα, που είναι το κάτω. Και βεβαίως έχουν και ένα σκληρό ασφάλεια. Οι ίδιες αυτές μελέτες για το κάταγμα έχουν ήδη ένα παράγοντα ασφάλειας. Επομένως, όλα τα φάρμακα με βάση όλες αυτές τις εργασίες, το είπε ο Ζώης, δίνουν μακροχρόνια ελάττωση στον κίνδυνο των σπονδυλικών καταγμάτων. Όλα. Όσο καιρό διαρκούν αυτές οι μελέτες, όλα τα σπονδυλικά κατάγματα, τα σπονδυλικά κατάγματα βελτιώνονται. Συμφωνώ, είναι κλινικά, αλλά βελτιώνονται ή μορφομετρικά. Ή και τα δύο. Και αυτό ανάλογα με το φάρμακο. Και σε κάθε εργασία μπορούμε να βρούμε δημοσιευμένο τι είναι τι. Και ορισμένα, συμφωνώ, δείχνουν ελάττωση κινδύνου και για κατάγματα ισχύου και για μη σπονδυλικά κατάγματα και κατάγματα ισχύου μέσα σε όλα αυτά. Συμφωνώ, ο σχεδιασμός έχει το υποχρεωτικό μειονέκτημα ότι η ομάδα που λαμβάνει υποχρεωτικό φάρμακο δεν μπορεί να παίρνει για πάντα υποχρεωτικό φάρμακο. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στο σχεδιασμό αυτών των μελετών. Βεβαίως, δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες μεταξύ των φαρμάκων με επαρκή αριθμό ασθενών. Και ασφαλώς, όποιος θέλει να προγραμματίσει τέτοιου είδους μελέτες, έχει να καλύψει έναν τεράστιο κόστος. Επομένως, οι μακροχρόνιες μελέτες υπάρχουν, οι μακροχρόνιες μελέτες προσδιορίζουν αποτελεσματικότητα, έχουν προβλήματα και τα προβλήματα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Εδώ που δεν αρχίζω να συμφωνώ, είναι με το πόσο χρόνο διατηρείται η αντικαταθματική προστασία μετά από τη διακοπή ενός φαρμάκου. Και εδώ τα δεδομένα στην βιβλιογραφία είναι λίγα και προσδιορίζουν απόλυτες. Το φάρμακο φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλες όμως οι μελέτες δείχνουν ότι με το που θα διακοπεί η θεραπεία, καταρχήν το κέρδος σε DMD θα αλλάξει. Όλες. Αυτό το έλεγε παλιά ο Φρόστ, σαν την προσαρμογή. Έτσι, το κόκαλο βρίσκει τον τρόπο να προσαρμόζεται πάντοτε. Όσο καιρό τον ταΐζουμε με φάρμακο, θα αντιδράσει αυτό το πράγμα. Όταν θα σταματήσουμε να τον ταΐζουμε το φάρμακο, θα επανέλθει, θα προσαρμόζεται στα καθημερινά μηχανικά του φορτία. Επομένως, εδώ είναι βέβαιο ότι αν διακόψουμε την αγωγή, θα χαθούν τα κέρδη. Συμφωνώ με το άρθρο που έδειξε ο Ζώης. Έτσι λέει, τονίζεται ότι ο οστεοπόρος είναι μια σημαντική, είναι μια κατάσταση η οποία κρατάει μια ζωή ολόκληρη και η μακροχρόνια αγωγή μπορεί ή δεν μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ως προς την πρόληψη των καταγμάτων. Αλλά όλες οι εργασίες δείχνουν, ειδικά για τα διφασονικά που κουβεντιάσαμε προηγουμένως, ότι απώλεια από 3 έως 60 μήνες και αυτό το εύρος των 3 έως 60 μηνών εμένα με ανησυχεί, θα προκύψουν όταν διακόψουμε ένα διφοσφαινικό φάρμακο. Επομένως, 3 έως 60 μήνες τι μου προσδιορίζει ως προς τον άλλο τρόπο απέναντί μου. Πώς μπορώ να το αξιολογήσω αυτό. Και βεβαίως τα στοιχεία υπάρχουν και τα στοιχεία τα έδειξαν και ο κ. Κουνής και ο κ. Μάκας πάρα πολύ ωραία, ότι τα κέρδη γρήγορα θα πέσουν μετά την διακοπή της τρομοθεραπείας, μετά την διακοπή του τενόσμα. Και σε αυτό το άρθρο βεβαίως γίνεται μια συζήτηση για το τι σημαίνει ασφάλεια στην μακροχρόνια χορήγηση των φαρμάκων. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία, χρειάζεται οι ασθενείς, οι ιατροί περιοδικά να εξετάζουν τη σχέση κινδύνου-κόστους. Τι σημαίνει αυτό. Να επανεξετάζουμε τον ασθενή μας και να αποφασίζουμε εάν η παράταση της αγωγής με βάση τα στοιχεία που έχουμε έχει περισσότερη πιθανότητα ωφέλους παρά ζημιάς. Κάποιος θα μπορούσε να πει, ναι, αλλά μπορεί να πέσει πάρα πολύ η BMD. Μπορεί εγώ να έχω μια μέτρηση οστικής πυκνότητας μείον 2,7, πήρε 5 χρόνια φάρμακο, έφτασε στο μείον 2 ή στο μείον 1,5
θα διακόψω. Γιατί να μην διακόψω, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Διότι η αύξηση στη φαινομενική οστική πυκνότητα μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτό, στην αύξηση του αριθμού των οστεοδοκίδων. Με συγχωρείτε, αλλά δεν το θυμάμαι αυτό συχνά σε μελέτες ιστομοφημετρίας. Μπορεί να ανταποκρίνεται σε αύξηση του πάχους των οστεοδοκίδων, το θυμάμαι. Ή μπορεί να ανταποκρίνεται σε αύξηση της πυκνότητας του ιστού. Δηλαδή, η μελέτη είναι του σήμαν, δίνω ένα διφθοσφονικό φάρμακο, αυτά τα κενά εδώ κάποια στιγμή γεμίζουν όσο ο ασθενής παίρνει το διφθοσφονικό φάρμακο και από ένα σημείο και μετά τι γίνεται, πάνω στα ήδη γεμισμένα κενά πάει και κάθεται παραπάνω υδροξιαπαντίου. Δηλαδή αυξάνει η δευτερογενής επιμετάλλωση. Είμαι ευχαριστημένος εγώ λοιπόν να έχω αυξήσει την BMD 8% ή 10% όταν ξέρω το πραγματικό κέρδος είναι περίπου, να το βάλω εδώ, 4-5% με το πιο ισχυρό διφθοσφονικό φάρμακο, όπως είναι η αλεπρονάτη, πιο ισχυρό από το στόμα. Είναι ασφαλές κριτήριο μετά από όλα αυτά η BMD. Και ως προς το είδος εκμετάλλωσης, ούτε καν ετερογενής εκμετάλλωσης που θα μας προστάτε τελικά και από τα κατάγματα, είναι ομοιογενής εκμετάλλωσης. Επομένως, τι μας λέει η DEXA ξανά. Και σε επίπεδο επίσης ιστού, που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το προσεγγίσουμε παρά μόνο να κάνουμε ιστομοθυμετρία, αυτές οι διαφορές, αυτό είναι ένα ορθόν πριν από την θεραπεία και συνεχίζει η αθεράπευτο να χάνει όλες αυτές τις ποιότητες που είπαμε. Αλλά ό,τι και να μας λέει η DEXA, με έναν οποιοδήποτε παράγοντα, εδώ είναι η ριζεντρονάτη, θα μπορούσαμε να έχουμε το όφελος ότι διατηρείται κάπως η ποιοτική ποιότητα. Και αυτό σίγουρα μπορούμε να το δούμε με ένα αυτοπαραγωγικό φάρμακο, πόσο βελτιωμένο μπορεί να είναι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που κανείς παίρνει το φάρμακο. Ηλικία. Ίσως ο πιο σημαντικός ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για κάταγμα. Γνωρίζουμε ότι στη γενική ηλικία υπάρχουν νοσηρότητες, το καρδιακιακό, τα νευρολογικά, οι αρθρίτες. Ακούσαμε για σαρκοπενία και ευπάθεια και συμφωνώ απολύτως. Προβλήματα με την όραση, την ακοή και τα αναπνευστικά και βεβαίως ο αυξημένος κίνδυνος πτώσεων. Όλα αυτά έχουν σημασία. Βεβαίως έχουν σημασία. Έχουν σημασία γιατί μετά την ηλικία των 70 ετών, τότε είναι που κορυφώνονται τα κατάγματα του ισχύου, τότε είναι που κορυφώνονται τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης. Επομένως, μου λέτε ότι μετά την ηλικία των 70 ετών μπορώ εύκολα να διακόψω την αποχή μου. Μπορώ να κάνω εύκολα drug coronary. Τι σημαίνει προηγούμενο κάταγμα? Προηγούμενο κάταγμα σημαίνει ότι αν κάποιος έχει σπάσει τον καρπό του, ο κίνδυνος για να ξανασπάσει τον καρπό του είναι 3,3 φορές περισσότερος. Ο κίνδυνος για να σπάσει το ισχύο του είναι 2 φορές μεγαλύτερος. Αυτό σε κάταγμα της σπονδυλικής στήλης προσδιορίζει ότι ένα κάταγμα σπονδυλικής στήλης τετραπλασιάζει τον κίνδυνο για καινούριο κάταγμα σπονδυλικής στήλης. Και αντίστοιχα για το ισχύο, επομένως μπορώ να διακόψω εύκολα την αγωγή μου σε έναν ασθενή που έχει υποστεί στο πρωτοκό κάταγμα. 10-25% των καταγμάτων ισχύου προκαλεί θνητότητα με μετριοπαθείς υποδοσμούς. 50% δεν μπορούν να περπατήσουν ανεξάρτητα. Δεν θέλω, όλα αυτά είναι πολύ γνωστά στοιχεία και αυτή η εργασία, κατά τη γνώμη μου, είναι μία από τις πιο πιστικές. Έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγες μέρες στο διαδίκτυο και είναι μία μετα-ανάλυση που ουσιαστικά μας δείχνει τι πιθανότητα έχουμε, συνεχίζοντας μια αγωγή για οστεοπόρωση, να ελαττώσουμε τη θνητότητα. Okay, είναι μια καλή εργασία, επομένως ας δείξω εδώ, να η μπάρα, από εδώ αυξάνει ο κίνδυνος για θάνατο, από εδώ ελαττώνεται ο κίνδυνος για θάνατο, εδώ είναι οι εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται στην εργασία και βλέπουμε πόσες είναι από εδώ και πόσες είναι από εκεί. Υπάρχει αυτό το διάγραμμα, ο κίνδυνος είναι ένα, πάνω από τον κίνδυνο αυτό είναι αυτές οι εργασίες, κάτω από τον κίνδυνο αυτό είναι αυτές οι εργασίες. Επομένως, φαίνεται ότι συνολικά οι αντιοστεοπορωτικές αγωγές μπορούν να επηρεάσουν τη θνητότητα. Πριν από αρκετά χρόνια, αυτό το κλασικό άρθρο, και μάλιστα από εκείνη την εποχή, από ό,τι θυμάμαι, είχατε καλέσει, είχε έρθει και ο οίκος μας στην Ελλάδα για να το παρουσιάσει. Δημοσιεύτηκε αυτό το εξαιρετικό άρθρο του Be or Not Be, μάλλον συγγνώμη, του Stop or Not to Stop, that is the question. Και επομένως εδώ υπάρχει μια πολύ πολύ σοβαρή προσέγγιση, σας συστήνω να το διαβάσετε, πολύ πολύ σοβαρή προσέγγιση για τα προβλήματα, για τα δεδομένα που δεν έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να μπορέσουμε να απαντήσουμε
σε αυτό το ερώτημα, αλλά εδώ ο Σίμαν τελικά καταλήγει, αυτή είναι η τελευταία καταληκτήρια φράση, ότι παρά τα προβλήματα και μέσα στα προβλήματα που έχουμε λόγω ελλείψεως δεδομένων, φαίνεται ότι το να διακόψουμε τη θεραπεία είναι πολύ περισσότερο πιθανό να κάνει κακό παρά να συνεχίσουμε τη θεραπεία. Και έτσι η γνώμη του είναι ότι η θεραπεία δεν θα έπρεπε να σταματάτε στους περισσότερους ασθενείς. Τελευταίες δύο διαφάνειες. Τα guidelines είναι ότι πρέπει να βρούμε και να διαγνώσουμε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο κατάρματος. Επομένως, η προσωπική μου θέση είναι ότι αν από τη συνολική μου εκτίμηση προκύπτει ότι ο ασθενής συνεχίζει να έχει υψηλό κίνδυνο κατάρματος παρά την προηγούμενη θεραπεία, εγώ προσωπικά θα επέλεγα να συνεχίσω την αγωγή και βεβαίως σταθμίζοντας την πιθανότητα οφέλους ζημιάς σε βάση δημοκρατικό ωφελέη ή μη βλάπτω. Ευχαριστώ. Παρενθέσεις που έβαλες πραγματικά είναι σωστή για το 20ο, πρέπει τις παρενθέσεις σου
για την υπορρευματικό αντικαταγραφή δράση της Βαϊσόρ. Δηλαδή, αποδεικμένη κατανοητική δράση έχουν για την αλληλονά στα τρία πρώτα χρόνια. Μετά είναι εξθέσεων στάδι, είναι άλλο πράγμα. Για την ζωοδρονικό όψη έχουν τα τρία πρώτα χρόνια. Μετά είναι εξθέσεων στάδι, είναι άλλο πράγμα. Και για το φαινό σου έχουν τρία χρόνια, μετά είναι εξθέσεων στάδι. Δηλαδή, όσο περνάει ο χρόνο στο εξθέσεων στάδι, οι αριθμοί οι οποίοι συμμετέχουν στη μελέτη μειώνονται όπω μειώνονται στο πλασίκο. Δηλαδή, δεν μπορεί πλέον να. Έμεσα μπορεί να πει, μάλλον έχει μια αντικαταγματική δράση. Αλλά δεν μπορεί κανείς να φάει από τις 7.000-8.000 που συμμετείχαν στην πρώτη μελέτη, να είναι εκεί 500, είναι, θα πάνε μετά 10 χρόνια 500-200. Άρα είναι καλό αυτό να έχουμε μια έμεσα αντικαταγματική δράση, αλλά βέβαια είναι προβληματική στη συνολική σύγκριση μεταξύ των ανθρώπων. Και μετά τη διακοπή του δευτερόλεπτου διασυνής επαναθεραπεία. Ασβέστη και βιταμίνη D. Λοιπόν, λίγο να είναι μόνο να κάνει να μείνουμε στα 10 λεπτά και το απαγγελμα, αν είναι δυνατόν. Να απαντήσω. Μια που ο κύριος μου κάλεσε να νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πάρω εγώ κάποιες σκέψεις που σου βοηθήσουν και τη συζήτηση αλλά και τις απαντήσεις που θα ακολουθήσουν. Θεωρώ ότι ένα πρόσφατο διατυπωμένο ερώτημα στο πρόσφατο τέτοιο του θεατρικού διαλύματος και θα το χαρακτήριζα μάλλον πρόχειρα διατυπωμένο ή κακά διατυπωμένο, περιμένει κανείς το αποτέλεσμα που τελικά διαφάνεται. Ότι ο καθένας που θέλει να πάρει μια απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική από τις υπάρχουσες μελέτες, μπορεί να την βρει. Άρα, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε καλά τη διατύπωση του ερωτήματος και πώς θα το εξειδικεύσουμε προκειμένου να πάρουμε απάντηση πιο σαφή και πιο σωστή. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα και λίγο σφαιρικότερα. Διακοπή, επειδή το φάρμακο αρχίζει να αγγίζει τα όρια της ασφάλειας όπως λένε οι μελέτες, την χρονολογική περίοδο, και διακόπτοντας το πέρο και την αδράνεια που προσφέρει το φάρμακο σαν πλεονέκτημα, έτσι ώστε να κερδίσουν λίγο χρόνο στο σύνολο του θεραπευτικού χρονικού διαστήματος μιας γυναίκας που εκτείνεται πάνω από 20 χρόνια. Το όπως σας είπα και χθες, έτσι το πιστεύω αυτό, δεν έχουμε φάρμακα που μας εξασφαλίζουν συνεχή θεραπεία σε τόσο μεγάλο διάστημα. Ακόμα και αν πάρουμε τα guidelines όπως θα δίνουν οι μελέτες που έχουν βάλει την ένδειξη του φαρμάκου. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μετά τι συνέπειε μπορεί να έχει αυτή η διακοπή και για πόσο διάστημα. Μιλάμε για 6 μήνες, για 1 χρόνο, για 2 χρόνια. Σε άλλες παραμέτρους, όπως είναι η ασφάλεια και η αναγκαστική της όποιας πιθανής επίπτωση κάνει το φάρμακο από την μακροχρόνια λήψη του, τα κατάγματα βέβαια, οι οικονομικές παράμετροι, οι οποίοι όλο και περισσότερο μπαίνουν και που πιθανόν να αρχίσουν να δίνουν κάποια λύση μιας ανακούφισης για μικρότερο μεγαλύτερο διάστημα από την επιβάρηση οικονομική που παίρνει το φάρμακο. Και μετά, βάλω και μάλιστα στο ίδιο καλάθι όλο εκείνο το κομμάτι του υλικού των ασθενών για τον οποίο συζητάμε, που δεν ξέρω αν είναι σοφό και λογικό πια να το κάνουμε, διότι έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι αλλιώς είναι η ιστοχώρηση της γυναίκας που αμέσως μετά την δύο ανατροπή της οικονομικής αλλαγής που γίνεται στην εγκνόπαυση που την παρακολουθεί μέχρι τα 65 χρόνια και αλλιώς από τα 65 μέχρι το 80. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, όμως καλώς ή κακώς έτσι είναι μελέτες και τις βάζουμε όλες μαζί. Και ξεχνάμε άλλες δύο παραμέτρους που σταματάω, γιατί δεν ξέρω τι μου κάνει νόημα, ότι δεν έχουμε υπολογίσει καθόλου υπό ή χωρίς αγωγή την αυτόματη προσαρμογή που ο σκελετός μας βάζει σε δράση μετά την εμπνόπαυση και αυτή τη δραγραία ανατροπή του ορμονοκτονικού περιβάλλοντος. Και από ένα σημείο και πέρα, πια με μειωμένο σκελετό, μπορεί να αντέχουν περισσότερα από ό,τι εμείς νομίζουμε ή καταγράφουμε. Και επίσης, δεν έχουμε υπολογίσει ποτέ τη διαδρομή του χρόνου των γυναικών αυτών που όλες μαζί τις βάζουμε, την αλλαγή του τρόπου ζωής που διαχρονικά εξελίσσεται. Άλλωστε, ο τρόπος ζωής της 50 μέχρι 65, 60, 70, και άλλωστε, ο τρόπος ζωής που αλλάζει τελείως τα δεδομένα επικοινωνία για κάταγμα. Βλέπετε λοιπόν ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες και. Έκανα αυτή το πρόλογο ή την διάμεση αυτή, μόνο και μόνο
για να καταλάβουμε ότι από όποια απάντηση και να πάρουμε, όλοι θα βγουν δικαιωμένοι. Έτσι λοιπόν και τώρα, μέσα στην απόλυτη δικαιοσύνη. Νομίζω, Κώστα, πρέπει να απευθύνουμε το ερώτημα σε εσάς, όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις, ο κύριος Κορνίδης, άλλος, έτσι να υπολογίσω. Θα ήθελα όμως λίγο να μην κάνετε τοποθετήσεις παρόλο που είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αν είναι δυνατόν για να μην καταστραστούμε τον χρόνο πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το πάνελ αν είναι σωστή η αίσθηση που έχω. Διακόπτω την αγωγή σε ένα ασθενή που έχω δώσει, ας πούμε, 5 χρόνια το φάρμακο. Επειδή ίσως τηρούνται τα κριτήρια που ακούστηκαν προηγουμένως. Μα ρωτήσω το εξής. Δεν είναι ακριβώς εκείνη η εποχή του ενός ή δύο ετών μετά τη διακοπή η εποχή που θα πέφτει απότομα η οστική πυκνότητα και δεν είναι ακριβώς εκείνη η εποχή που αναμένεται να πάρει το κάταρμα και δεν είναι ακριβώς εκείνο που είναι και κριτήριο του ΕΟΦ σαν δευτερεύον κριτήριο να δώσουμε αγωγή. Μία ταχεία οστική απώλεια, μία ταχεία οστική απώλεια. Αυτό θα προκαλέσουμε διακόπτοντας την αγωγή. Κύριος Μαθαίου. Συμφωνώ απόλυτα ότι η αυξημένη δίκτυο αυξημένη δίκτυα σωστική αναλλαγή, όντω είναι μια, έχουν δείξει διάφορε μελέτε ότι μπορεί να συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο κατάγοντα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν έχουμε πολλά δεδομένα, δηλαδή δεν έχουμε δεδομένα ότι ναι, πέφτει η οστική πυκνότητα, αυξάνεται ο αριθμό σωστική αναλλαγή, αλλά τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι αυξάνεται ο αριθμό καταγμάτων. Και μάλιστα τα πιο χαρακτηριστικά δεδομένα που έχουμε είναι για τα ισχυρογόνα. Παρά το γεγονό ότι δεν τα χρησιμοποιούν, ενώ έχουμε ένα rebound στην οστική αναλλαγή και πέφτει και η οστική πυκνότητα, τα κατάγοντα την πρώτη τετραετία δεν αυξάνονται και για τα 0,8 έτη για το τενός μόνος. Αλλά νομίζω ότι ο κάθε ασθενής είναι επίσης ξεχωριστός. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας ασθενής, ο οποίος έχει πάρει φωσφονικά για 3-4 χρόνια, τον έχει συνεχίσει με τον νόσο, δεν νομίζω ότι θα δείξει την ίδια ακριβώς συμπεριφορά με αυτό που έπαιρνε συνέχεια τον νόσο. Εκεί μπορεί αυτός ο ασθενής να μην χάσει οστική πυκνότητα γιατί προστατεύεται από τα διφωσφονικά τα οποία έπαιρνε πριν. Άρα, ή αν όμως ο ασθενής έπαιρνε περιπαρατήρη και του δώσετε τενόσφορ και ξαφνικά του σταματήσετε το τενόσφορ, τότε ενδεχομένως η πτώση να είναι πολύ πιο οξία όπως πολύ καλά γνωρίζει ο Χρήστο. Αλλά νομίζω ότι εκεί έρχεται ο κλινικός γιατρός που ξέρει τα δεδομένα και ανάλογα θα εφαρμόσει το ασθενής. Ωραία. Θα ήθελα τότε να κάνει και μια τοποθέτηση, μια και Κώστα δεν σα άφησε προηγουμένως, γιατί δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Α, έχουμε άλλη μία. Η λογική μου πριν από το να σκέφτομαι τις καταγραμματικές μελέτες είναι να σκέφτομαι τον τρόπο που δρούν τα φάρμακα. Επομένως, δεν είπα, αυτό ήθελα να πω, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα το αποθέτηση. Πάνω στο θέμα της ιδιοπαθολογίας και όχι της επιδημιολογίας. Ακόμα περισσότερο στον τρόπο που δρούν. σε αυτό που είπε ο κύριος Προβάς, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση και αυτό έχουμε να το διάσουμε γι' αυτό. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να συνεχίζω να πάμε από αν η ένδειξη που έχω είναι ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει κανένα. Εγώ είπα ότι πριν δώσω οποιοδήποτε φάρμακο, ξέρω πώς δουλεύει. Αν ξέρω πώς δουλεύει, αν πραγματικά ξέρω πώς δουλεύει, ξέρω ότι για πόσο καιρό θα δουλεύει. Περίπου. Επομένως, μπροστά έχει αποδείξει το ποσοστό της ζωής ότι έχουν τα προσφορικά και τα προσφυγμένα δεν είναι σοβαρή. Το ξέρετε, όλες οι εργασίες μιλούν για μία ανατροφοδότηση στο στούν μη σημαντική. Και αυτό το κομμάτι δεν έχει αποδείξει την καταπληκτική δράση. Λοιπόν, έχουμε άλλη μία ερώτηση, Κώστα μου. Παρακαλώ. Εγώ δεν έχω την ίδια σας στιγμή στο επόμενο. Παρόλο που από την εμπειρία που έχω, είναι ότι γενικά στην Ελλάδα οι ασθενείς μας δεν είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Επομένως, υπάρχουν ασθενείς που παρά την γνώμη του κυρίου Σταθόπουλου να συνεχίσει, δεν είναι συνεχίσει. Και τα φάνω κανόνα. Υπάρχουν δεδομένα, είτε στην Ελλάδα είτε από αλλού, ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν, που αρχίσαν με ρεπέ και τη διακόψαν, είτε με εκλογή του γιατρού είτε όχι. Έχουν περισσότερα κατάρματα από τους ασθενείς που πάνε συνέχεια με θεραπεία. Γιατί αυτό είναι η απάντηση στα ερωτήματα που βάλετε. Εάν ξέρω εγώ ότι σταματώντας την θεραπεία ο ασθενής μου είτε από μένα είτε από τον περισσότερο από μένα θα πάθει κάτι, γι' αυτό. Να δώσω μία
μια πολύ σύντομη απάντηση. Εξαρτάται από ποιο είναι ο ασθενής. Σας είπα, επικρατεί τέτοια πολυμορφία όπως την είπε ο κ. Παπαϊωάννου προηγουμένως. Υπάρχουν ασθενείς που κατά τα ψέματα είχαν μπει με πολύ αυστηρούς προϋποθέσεις σε θεραπεία. Δεν είχαν ποτέ το κάταγμα, δεν παρουσιάσανε πολλά χρόνια το κάταγμα. Υπάρχουν ασθενείς που είχαν παρουσιάσει πολύ πρόσφατα κάταγμα. Υπάρχουν δηλαδή. Πρέπει να μπορούμε να εντοπίσουμε τον ασθενή υψηλού κινδύνου. Ασφαλώς ο ασθενής υψηλού κινδύνου που σταμάτησε θεραπεία έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος. Ναι, παρακαλώ. Ναι, όσον αφορά αυτή την απάντηση, υπάρχουν πολλά νούμερα που μπορούμε να δώσουμε, αλλά νομίζω η πιο καταπληκτική μελέτη είναι της IRIS, η οποία έδειξε ότι ιδιαίτερα για τα επιστημονικά, κάτω από το 50% των clients πρακτικά καμία προστασία αντικαταμονική. Και όσο αλεξάνεται το compliance, και μάλιστα θεωρείται ότι για να έχει αποτελέσματα κοντά στα αποτελέσματα του μαθητών, το compliance πρέπει να αφορά το 80%. Και αυτό αφορά αριθμό δόσεων που παίρνει ο ασθενής σε σχέση με το 100% που είναι το μαθητής. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς μετράμε το compliance στο ασθενό μας, γιατί είμαι από αυτούς που μετρώ την κουκιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματικά δεν είναι εύκολη η πειθαρχία και δεν είναι υπέρταση. Δεν είναι αυτό που είπε εσύ, την άλλη μέρα υποφέρει, εδώ το ξεχνά, σου έχει ένα τύχημα στη ζωή σου, κάποιο στην οικογένεια, ξεχάστηκε η θεραπεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, το θέμα αρχίζει, νομίζω έχει καλυφθεί. Θα ήθελα να κάνουμε αυτό που κάναμε στην αρχή. Νίκο, ας ψηφίσουμε λοιπόν. Δεν θα ψηφίσω, δεν θα λάβω θέση. Πάλι υπέρ του πρώτου ομιλητή. Πρέπει να γίνεται έστω holiday period, δηλαδή είτε μικρά ή μεγαλύτερη θεραπεία. Σηκώστε τα χεράκια σου όσοι θέλετε. Ωραία. Είναι μακρέ. Ωραία. Εντάξει, κατέβασα τα, δεν σημαίνει και πάρα πολλά άλλωστε. Το αντίθετο, πάλι όσοι είναι πεπισμένοι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο ασθενής να αποδεικτούσε. Δηλαδή, όσοι θέλετε να σηκώσετε τα χέρια, μην διστάζετε. Και εδώ υπάρχουν υποστηρικτές. Θέλω να επιμείνω που θα το κλείσουμε τώρα, γιατί νομίζω ότι το τέταρτο περάσαμε που είχαμε τέσσερις. Σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μάτρας και νομίζω ότι είπε με όλοι, κάθε περίπτωση πρέπει να εξομικεύει. Θεραπεύουμε τον ασθενή, δεν σε καμία περίπτωση δεν θεραπεύει να σε. Ο ασθενής, ο οποίος για κάποια λογική δεν έχει ούτε δευτεροπαθία, όπως είπε ο κύριος Σταθόπουλος, δεν έχει ακολουθήσει το lifestyle ή οτιδήποτε. Εξακολουθεί και εκτίθεται σε πολλούς κινδύνους, έχει αναλάβει μόνο του τη μεγάλη ευθύνη που θα πάρει το κάτω. Αντίθετα, ο ασθενής